Να συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Θόδωρο Καράουκλου, βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναπληρωτή υπεύθυνο του τομέα πολιτικής ευθύνης της οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, σε μια περίοδο όπου όλα βρίσκονται εν βρασμό. Οι πολιτικές διεργασίες, η κατάθεση του προϋπολογισμού με τα σοβαρότατα μέτρα εις βάρος του συνόλου του ελληνικού λαού, με τα συνδικάτα να διαδηλώνουν με χίλια δυο πράγματα, και τελικά αυτός που είπε ότι πολύ σύντομα, ακριβώς από τη Δευτέρα, θα έχουμε ξεχάσει τα αποτελέσματα των εκλογών εξαιτίας αυτών τα οποία μας περίμεναν, είχε απόλυτο δίκιο. Να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος αυτής της κουβέντας, κύριε Καράουγλου, και να σας ρωτήσω ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Είχαμε μείνει στα οικονομικά θέματα, είχαμε μείνει στην κατάθεση του προϋπολογισμού, είχαμε μείνει, ή μάλλον μπαίνουμε τώρα στο ζήτημα αυτό του μνημονίου, αυτής της δόσης η οποία αναμένεται, ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα και άλλα μέτρα κτλ. Πολλοί λένε ότι η χώρα βρίσκεται υποπτώχευση ήδη. Ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ, ο οποίος δεν είμαι ειδικός επί των οικονομικών, αλλά έχω την στοιχειώδη λογική και την αίσθηση την οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε με αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Αυτή τη στιγμή τα συνδικάτα βρίσκονται και πάλι στο πόδι. Έχουν αλλεπάλληλες ήττες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Έχουν αλλεπάλληλες ήττες υποστεί. Ολόκληρο το 2010. Οι ήττες τις οποίες υφίστανται παρόλες τις κινητοποιήσεις, δηλαδή οι οποίες ελάμβαναν χώρα, αυτό το οποίο ήθελε η κυβέρνηση περνούσε, τα αποτελέσματα των εκλογών θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Πού πάει το πράγμα? Λοιπόν, σας έλεγα πριν το διάλειμμα μας ότι δυστυχώς φοβάμαι ότι για άλλη μια χρονιά θα βγούμε να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό του 2011 και θα λέμε αυτά που λέγαμε το 2010 και τα οποία δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Και ανέφερα το παράδειγμα ότι ενώ προβλεπόταν αύξηση των φορολογικών εισόδων κατά 13,7%, στο πρώτο δεκάμηνο έχουμε μια αύξηση μόνο κατά 3,7%, πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε μια υστέρηση της τάξης του 10%, δηλαδή περίπου 2,5 δις, έτσι. Και αυτό βεβαίως γεννά την ανάγκη για νέα μέτρα. Έτσι. Αυτό είναι το κακό. Είπατε ότι εντάξει, εσείς είστε οικονομολόγος, οπότε μπορείτε να τα ξέρετε γι' αυτό. Μα και ο κύριος Παπακοσταντίνου όχι απλώς είναι οικονομολόγος, αλλά ήταν καθηγητής οικονομικών στην Αγγλία. Αλλά βέβαια θυμήθηκα και πρέπει να το πω αυτό, ότι ο αποκληθής σιδηρούς καγκελάριος της Γερμανίας, ο καγκελάριος Βίσμαρκ, έλεγε ότι χρειάζεται ένας καθηγητής για να διαλύσει μια κυβέρνηση και δύο καθηγητές για να διαλύσουν μια χώρα. Έτσι, το αφήνω αυτό εδώ. Ιστορικό είναι αυτό. Τώρα, αυτό είναι ιστορικό και καλό. Συνεχίζω λοιπόν και λέω το εξής. Ότι η κυβέρνηση θα πρέπει με βάση, ακόμη και με βάση αυτήν την κακή συμφωνία που υπέγραψε, τη συμφωνία για το μνημόνιο, την οποία δεν διαπραγματεύτηκε καθόλου και εμείς την κριτικάρουμε πάρα πολύ έντονα γι' αυτό. Έχει τη δυνατότητα ακόμη και μέσα σε αυτή την κακή συμφωνία, που εμείς ως Νέα Δημοκρατία δηλώνουμε ότι αύριο ως κυβέρνηση θα τη σεβαστούμε, γιατί σεβόμαστε την υπογραφή που βάζει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όποιος και αν είναι αυτός, γιατί η χώρα πρέπει να έχει συνέχεια. Λέμε λοιπόν όμως ότι προβλέπεται και υπάρχει ένας όρος που λέγεται όρος του ισοδυνάμου αποτελέσματος. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι λένε, για παράδειγμα, λέει το μνημόνιο και έρχονται οι Τροϊκανοί και το επιβλέπουν, ότι πρέπει να έχουμε έσοδα, λέω υποθετικά, 1 δις ευρώ από φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, ή από φορολόγηση των συντάξεων ή από κόψιμο των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς λέμε ότι με βάση την αρχή του ισοδύναμου αποτελέσματος, αν βρούμε από κάπου αλλού τα έσοδα αυτά, δεν είναι απαραίτητο να κόψουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Και τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι υπάρχουν και άλλες πηγές. Έτσι, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλίες που κάνουν πορτοκάλια. Λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες πηγές και τις παρουσιάσαμε στις 7 Ιουλίου στο Ζάπιο, που θα πρέπει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση έτσι ώστε να σταματήσει τη λάθος αυτή η οικονομική πολιτική που ακολουθεί. Και εξηγούμε. Ακίνητη προσέξτε περιουσία μόνο να μην πείτε ότι χρήματα υπάρχουν, όλα τα άλλα πείτε. Όχι. Ακίνητη περιουσία του δημοσίου. Εκτιμάται αντικειμενική αξία ότι είναι της τάξης των 300 περίπου δις. Όταν το είπαμε στις 7 Ιουλίου, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δικαιολογείται, γιατί έχει παντελή άγνοια των οικονομικών, και μας κορόιδεψε και είπε: αυτά είναι αστεία που λένε η Νέα Δημοκρατία. Και τι έκανα τόσα χρόνια? Πράγματι, σε αυτό είχε ένα δίκιο, στο τι έκανα τόσα χρόνια. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που το κουβεντιάζουμε, αν θέλετε.
Όμως η αντικειμενική αξία του ελληνικού δημοσίου ανέρχεται ή και ξεπερνάει τα 300 δις ευρώ. Εμείς λοιπόν λέμε αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου. Και δεν μιλάμε για ξεπούλημα. Άλλο το ξεπούλημα, άλλο η αξιοποίηση. Έτσι. Λοιπόν, αξιοποίηση σημαίνει πρακτικά να νοικιάσεις την ακίνητη περιουσία σου, η οποία σημαίνει αναξιοποίητη και της οποίας η ρίση του εμπαρόδο το 40% καταπατείται και ιδιοχρησιμοποιείται και εκμεταλλεύεται από αυθαίρετους καταπατητές, και αυτό πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Όπως δεν αφήνεις το σπίτι σου να μπει μέσα κάποιος και να το εκμεταλλεύεται, το ίδιο ισχύει και για την περιουσία του δημοσίου, που είναι περιουσία όλων μας. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε σύγχρονα χρηματοπιστωτικά εργαλεία sale and lease back. Δηλαδή, το πουλάς, παίρνεις τα μετρητά που το έχεις τώρα ανάγκη και παράλληλα υπογράφεις και μια σύμβαση με τον αγοραστή της ακίνητης περιουσίας της συγκεκριμένης, του ενός κομματιού που δίνεις, έτσι ώστε σε διάστημα 30 χρόνων πληρώνοντας ένα ενίκιο, αλλά αυτό έχει δυνατότητα ότι παίρνεις τα λεφτά τώρα που τα έχεις ανάγκη για να μειώσεις το έλλειμμά σου, για να κάνεις επενδύσεις, να ορθοποδήσεις το κράτος σου, έτσι ώστε και μετά σιγά σιγά το εξοφλείς και το ξαναπαίρνεις πίσω. Ή η γνωστή μέθοδο σε όλους, η μέθοδο της αντιπαροχής. Δίνεις έναν ιδιώτη μια περιοχή συγκεκριμένη που τον ενδιαφέρει και παίρνει κάτι κι εσύ. Τέλος πάντων, αυτό που είναι αμαρτία είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Να μένει και ακίνητη περιουσία έτσι, να μην την εκμεταλλεύεται το ελληνικό δημόσιο και να την εκμεταλλεύονται μόνο οι πονηροί καταπατητές. Ναι, αλλά να σας πω ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει πρώτα να βρεθεί η ακίνητη περιουσία του δημοσίου, η οποία δεν έχει καταγραφεί και το γνωρίζετε. Απαντού. Και χρειάζεται και ένας χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον ενός τριμήνου, και αν αυτό φτάσει, απαντού, για να καταγραφεί η δημόσια περιουσία. Σωστά. Η οποία είναι μη καταγεγραμμένη. Λέω όμως, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει 14 μήνες. Έτσι, θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ πιο έγκαιρα. Αλλά πέραν τούτου, υπάρχουν πράγματι, υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιουσία η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη. Υπάρχουν όμως και σημαντικά κομμάτια και αν θέλετε και φιλέτα της ελληνικής γης, της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου, η οποία είναι καταγεγραμμένη. Πριν από μερικούς μήνες ήμουνα σε μια ημερίδα που γινόταν στο Μεγάλη Βρετανία του ξενοδοχείου στην Αθήνα, που οργάνωνε η Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών. Και ήμουν με την ιδιότητά μου ως εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, αναπληρωτής του τομέα πολιτικής ευθύνης της οικονομίας. Εκεί λοιπόν, εκτός των άλλων καλεσμένων που ήμασταν στο πάνελ, ήταν και ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΔ, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κυβερνητική θέση, τοποθετήθηκε μετά τις εκλογές του 2009. Ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι εμείς ως ΚΕΔ έχουμε καταγεγραμμένη στα βιβλία μας, στα χαρτιά μας, έχουμε καταγεγραμμένα 72.000 ακίνητα ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου. Ναι. 72.000 ακίνητα. Αυτά τα εκτιμούμε κατά προσέγγιση στα 300 δισεκατομμύρια αντικειμενική αξία. Δεν είναι μόνο αυτή, σημειώνω εγώ παρένθεση, δεν είναι μόνο αυτή η ακίνητη περιουσία του δημοσίου, γιατί ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του. Όσοι έχει άλλη περιουσία, το ΙΚΑ έχει άλλη, ό,τι έχει άλλη. Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι το στενό δημόσιο έχει καταγεγραμμένο 72.000 ακίνητα. Προφανώς υπάρχουν και άλλα. Από αυτά λοιπόν τα οποία εκτιμούνται σε 300 δις, το 40% τα είπε ο κ. Φωτόπουλος, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΔ. Και μιλάω με όνομα τεπώνυμο, και η ημερίδα αυτή έγινε το Μάρτιο του 2010 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία από την Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών. Λέω λοιπόν ότι ορίστε, υπάρχουν κάποια που είναι καταγεγραμμένα. Άρα λοιπόν μπορούμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Και δεν λέω ότι την πρώτη χρονιά μπορούμε να πετύχουμε, ξέρω εγώ, 10 δισεκατομμύρια πρόσοδο του δημοσίου από την αξιοποίηση αυτή, αλλά πετύχουμε 5. Ξέρετε τι σημαίνει 5. Φέτος, για το 2011 δηλαδή, το σχέδιο του προπολογισμού του 2011 προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε κάτι, δεν πρόκειται να τα πιάσουμε. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να τα πιάσει. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν θα υπάρχει δυνατότητα. Ή να μιλάβεις, ούκ αν μιλάβεις παρά του μία χούντος. Ούκ αν μιλάβεις παρά του μία χούντος. Όταν δεν έχει ο άλλος, τι να σου δώσει, την ψυχή του να σου δώσει. Είναι προφανές ότι στην αγορά υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Ποια επιχείρηση θα σου δώσει φόρους όταν δεν έχει να πληρώσει το προσωπικό, όταν δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο, όταν δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει να ψάξει για άλλους τρόπους. Το Μάρτιο του 2010, εγώ, ο Μιλών, με την ιδιότητα που έχω ως αναπληρωτή τομεάρχη, κατέθεσα μια επίκαιρη επερώτηση που λέει το εξής. Εκτιμάται ότι ο παράνομος, ο ιντερνετικός τζόγος ξεπερνάει σε αξία τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, είναι αυτό που άμα ανοίξει τον υπολογιστή, κατευθείαν χράξ σου έρχεται, bet, met και τα λοιπά, καζίνο, στοιχήματα και όλα αυτά. Αυτά είναι όλα παράνομα. Είναι από εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο εξωτερικό, όπου όποιος μπει μέσα δίνει πιστωτική του κάρτα και γίνεται συναλλαγή μέσω τραπεζών. Εμείς λοιπόν λέμε, το να εμποδίσει τον παράνομο τζόγο πραγματικά με τη σύγχρονη τεχνολογία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον μπορείς να φορολογήσεις τη συναλλαγή αυτή, η οποία είναι που είναι παράνομη, αλλά τουλάχιστον έχει ένα κέρδος. Με ένα μέσο συντελεστή λοιπόν 30%,
Ο τζίρος αυτός ο παράνομος που είναι της τάξης των 5 δις θα μπορούσε να αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο 1,5 δις. Και οι συναλλαγές αυτές είναι καθαρές γιατί γίνονται υποχρεωτικά για λόγους διασφάλισης μέσω πιστωτικών καρτών. Άρα λοιπόν κάντε κάτι. Ήταν ο υφυπουργός του, τον κύριο Σαχινίδη, και είπε ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα το προωθήσουμε και θα το κάνουμε. Πέρασε ένας χρόνος, ακόμη δεν το έκαναν. Και πολλά άλλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχεις μυαλό, αν έχεις φαντασία, αν έχεις θέληση να ψάξεις και να βρεις. Η κυβέρνηση τι κάνει, κάνει τον εύκολο δρόμο. Ακολουθεί τον εύκολο δρόμο. Ποιος είναι ο εύκολος δρόμος? Μισθωτός είστε, το εισόδημά σας είναι συγκεκριμένο, σας κόβω το 20%. Αύριο που δεν φτάνουν, κόβω άλλο ένα 10%. Μα αυτό είναι η λύση. Δεν είναι η λύση αυτή. Για πείτε μου, αυτά τα απλά παραδείγματα είναι ωραία. Μοιάζουν συνήθως με αυτά τα απλά και λογικά τα οποία λέει ο κύριος Καρατζαφέρης. Το λέτε κι εσείς κάποια άλλα. Θέλω να πω ότι η κοινή λογική, καμιά φορά, ή η απλή σκέψη μπορεί να είναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος μίλησε προχθές, το ξέρετε, στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Μιλούμε πλέον για πτώχευση. Ο κύριος Βασίλειος Μαρκεζένης, και χαίρομαι πάρα πολύ που το όνομά του ακούγεται τόσο πολύ τελευταία, έχει πει το ίδιο. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν η δική σας η άποψη ως οικονομολόγου αφενός ή κυρίως και ως πολιτικού αφετέρου και δευτερευόντος συμφωνεί ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε μια ελεγχόμενη κατάσταση πτωχεύσεως. Έχω πάντοτε το παράδειγμα του επτωχεύσαμε και σηκώθηκε ο βουλευτής Ανδρέας Συγκρός, του είπε ναι, αλλά και η πτώχευση θέλει την τέχνη της. Με την έννοια ότι θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί καλύτερα τα πράγματα αφού τους ή άλλους οδηγούμεθα προς την πτώχευση. Λοιπόν, και με βάση αυτή την στοιχομηθεία σε εκείνη τη Βουλή, θέλω να σας ρωτήσω και με αυτή την ιδιότητα και με την άλλη, ποια είναι η δική σας η άποψη, και κυρίως να το δούμε πραγματιστικά. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε με κάποιο έτσι από κάποιο πολιτικό εφαλτήριο εκινούμενη, ας δούμε αυτό. Εγώ λοιπόν με ειλικρίνεια και καλοπροαίρετα σας λέω το εξής. Αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε την ίδια λανθασμένη πολιτική, θα φτάσει κάποια ώρα που δυστυχώς θα πτωχεύσουμε και πάλι. Υπάρχουν όμως τα περιθώρια να αλλάξει πολιτική. Υπάρχουν περιθώρια να γίνουν κάποια απλά και αυτονόητα και κατανοητά από όλους πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι σοφοί της κυβέρνησης δεν τα βλέπουν και δεν τα κάνουν, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κρίση και να αποφύγουμε τον κίνδυνο της πτωχεύσεως. Σας ανέφερα προηγουμένως κάποια από αυτά. Επαναλαμβάνω ότι σε αυτή τη φάση είναι καιρός η κυβέρνηση και τα κόμματα, εμείς το έχουμε κάνει ως Νέα Δημοκρατία, να αφήσουμε τους δογματισμούς και τις αγγυλώσεις και να δούμε και να πούμε ότι πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον της χώρας και πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Όπου χρειάζεται, ας βάλουμε όχι απλώς νερό στο ιδεολογικό μας κρασί, ας βάλουμε πολύ νερό. Γιατί αυτό που πρωτεύει είναι να βοηθήσουμε τη χώρα να ξεπεράσει το αδιέξοδό της, να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες, όχι αύριο, γιατί αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Εμείς λοιπόν επανερχόμαστε και λέμε ότι εμείς ως κόμμα, ως Νέα Δημοκρατία, αποδείξαμε και αποδεικνύουμε. 14 μήνες είμαστε στην εξωματική αντιπολίτευση. Έχουμε τίνει πολλές φορές χείρα φιλίας στην κυβέρνηση και λειτουργούμε πραγματικά πάρα πολύ συνεργατικά. Όχι, πάρα πολύ τώρα συνεργατικά. Θα εξηγερθώ, κύριε Καράγουλου, θα με επιτρέψετε. Χείρα φιλίας, τι χείρα φιλίας? Σας είπε ο κύριος Κοντογιάννης χθες ότι εσείς πρέπει να τίνετε τη χείρα φιλίας και σε όσους τίνουν μια χείρα φιλίας στην κυβέρνηση, σου ονομάζεται δεκανίκια. Λοιπόν, θα σας πω παραδείγματα. Όχι, θα πούμε και για τα δεκανίκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρκεί να προλάβουμε. Και το ζήτημα όμως είναι ότι πώς τίνετε χείρα. Είστε η μόνη πλευρά πολιτική εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία πολιτική απέναντι στην κυβέρνηση και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν. Λοιπόν, σας αναφέρω παραδείγματα.